Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, Γυμνάσματα Πνευματικά. Συνέχεια. Μελέτη, 17. Να ντραπείς λοιπόν για την ψυχρότητα και αχαριστία που έδειξε ω τώρα στο δεσπότη σου, να την αποστραφείς μύριες φορές και να αποφασίσεις ότι από τώρα και στο εξής η αγάπη του Θεού θα έχει τον πρώτο τόπο μέσα στην καρδιά σου. Ο Θεός να είναι Θεός της καρδιάς σου, καθώς λέει ο Δαβίδ, ο Θεός της καρδιάς μου και η μου ο Θεός εις τον αιώνα, ψαλμός ο μικρόν β. Και εσύ εραστής του Θεού σου, αγαπώντας τον άκρος, τέλεια, με την άπειρη αξιότητά του, και για την άπειρη αξιότητά του, κάνοντας για εκείνον εκείνο που δεν θα έκανε για κανέναν άλλον και εμποδίζοντας από τον εαυτό σου και από τους άλλους την αμαρτία, η οποία είναι ο μόνος εχθρός του και να έχεις κάτι αναγκαιότερο από αυτό, όχι. Να μην έχεις κάποιο άλλο τι αναγκαιότερο από το να κάνεις εκείνο που αρέσει στο Θεό. Αυτή να είναι η απόφαση όλων των αποφάσεων. Αυτό ας είναι η γνώμη όλων των γνωμών σου. Αυτό ας είναι η επιθυμία όλων των επιθυμιών σου. Αυτό ας είναι το άθροισμα και το κεφάλαιο όλων των ζητημάτων. Το να αγαπάς εντελώς το δεσπότη σου. Τον οποίον τώρα παρακάλεσε ότι αν εσύ είσαι αχάριστος, αυτό είναι Θεός ελέους. Και μην αφήσει τον εαυτό σου να νικηθεί από την αχαριστία σου και ότι αν εσύ δεν είσαι άξιος για να τον αγαπάς, αυτός που είναι απείρος άξιος για να είναι αγαπημένος, να σε κάνει να τον αγαπήσεις. Και κάνοντας τέλος της παρούσης μελέτης, πες μου τώρα αδερφέ, με όλη την καρδιά σου, πες το στο Θεό. Κύριε, δούλωσε στην αγάπη σου όλη μου την ελευθερία. Πρόσδεξε τη μνήμη μου, πρόσδεξε τη μνήμη μου, το νου μου, τη θέλησή μου, καθώς λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, δώσ' μου καρδιά, διαλογιζόμενη τα δικά σου, διάνοια που να σε αγαπάει, μνήμη που να σε αναπολεί. Νουν σε νοούντα, λόγων εχόμενων σου ισχυρός του άκρος ιδέως και αγαπώντα σε σοφός την σοφήν αγάπην. Ευχή ερωτική πρώτη. Ό,τι κι αν έχω, πες, εσύ μου το χάρισες, και σε σένα πάλι το αποδίδω. Όλο το παν στη θέληση τη δική σου το προσφέρω, για να το κυβερνάς όπως θέλεις. Τον έρωτα μόνο χάρισέ μου το δικό σου, μαζί με τη χάρη σου, για να είμαι όχι του εαυτού μου, αλλά όλος εξαιστικός σε σένα. Επειδή αυτό είναι το ιδιάζον του θεϊκού έρωτα, να κάνεις τους εραστές σου να μην υπάρχουν για τον εαυτό τους, αλλά για σένα τον ερώμενο. Καθώς το είπαν εκείνοι που εμπράκτος το δοκίμασαν, «Εστίδε και εκστατικός θείος έρος, ουκ αιών εαυτών είναι του σεραστάς, αλλά των ερωμένων». Διονυσίου Αεροπαγήτου, κεφάλαιο Δέλτα, περί ονομάτων. Και ας περάσουμε τώρα, αγαπητοί μου, στη μελέτη τη 18η. Μιλάει περί της δόξης του παραδείσου την οποία οι μακάριοι έχουν να απολαμβάνουν. Πρώτον, όλα εμού τα αγαθά. Δεύτερον, όλα τέλεια. Τρίτον, όλα τέλεια αιωνίως. Συλλογήσου λοιπόν τώρα αγαπητέ αδελφέ ότι για να είναι κάποιος μακάριος στον παράδεισο είναι απαραίτητο πρώτον να έχει όλα τα αγαθά. Δεύτερον, να έχει τελείως όλα τα αγαθά και να τα έχει αιωνίως τρίτον. Όθεν, αν ίσως και η ψυχή σου είναι άξια για τον παράδεισο, Εμπρώτη θα απολαύσει όλα τα αγαθά. Διότι είπε και ο θείο νήσις Γρηγόριος, ότι μακαριώτης εστί περίληψης παντός αγαθού. Δηλαδή, η μυακαριώτη περιλαμβάνει όλα τα αγαθά που μπορεί να σκεφτεί ένα άνθρωπο, και περισσότερα από αυτά. Όμως θα απολαύσει όλα τα αγαθά η ψυχή σου όχι καθώ εσύ τώρα μπορεί να συλλογιστεί, αλλά αγαθά απείρω ανώτερα από κάθε συλλογισμό. Τέτοια λογή αγαθά που πολλαπλασιαζόμενα απείρω όλο εκείνο που επιθυμεί η καρδιά σου, δεν θα μπορέσει να το δυνηθεί και να το φανταστεί ποτέ με το νου. Και όχι ολόκληρο, ούτε ένα ελάχιστο μέρος της χαράς εκείνης που σε προσμένει στον ουρανό. Για τούτο είπε και ο θείο Παύλος, εκ των αποκρύφων του προφήτη Ηλία, δανειζόμενος αυτό, όπως λέει ο κριτικός Φώτιος, «Αοφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ άκουσε». Μάτι δηλαδή δεν είδε αυτά τα καλά και σε αυτοί δεν έφτασαν και στην καρδιά των ανθρώπων δεν ανέβηκαν. Εκείνα τα οποία ετοίμωσε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπούν. 1 Κορινθίους β' κεφάλαιο. Λοιπόν, και ο Ρωπαγίτης Γιονύσιος υπερνούν ένωση ονομάζει την μετά το Θεού ένωση των μακαρίων ανθρώπων, λέγοντας πως τότε θα είναι άφθαρτη και αθάνατη γενόμενη και της Χριστοειδούς και μακαριωτά της ομοιώσεως. Της νοητής αυτού φωτοδοσίας ένα παθή και αήλο το νου μετέχοντες και της υπερνούν ενώσεως εν τεστών υπερφανών ακτίνων, αγνώστης και μακαρίης επιβολές. Περιθείων ονομάτων πάλι σε αυτό το βιβλίο αναφέρονται. Και αυτό διότι η αισθήση σου, που είναι τώρα τόσο μεγάλη εχθρή της ψυχής σου, τότε θα είναι φίλη με την ψυχή σου και τόσο γεμάτη από τη δόξα της, που δεν θα θέλουν να επιθυμούν τίποτε άλλο παρά εκείνο που επιθυμεί η ίδια η ψυχή. Το σώμα τώρα που σε βαραίνει τόσο, το σώμα σου, τότε θα γίνει η εικόνα του σώματος του Ιησού Χριστού. Μετασχηματίσε γάρφηση το σώμα της ταπεινώσεως ημών, εις το γενέστε αυτό σύμμορφων του σώματος της δόξης αυτού. Φιλιππισίου τρίτο κεφάλαιο που πάνε να πει θα είναι τόσο ωραίο το σώμα που θα ντροπιάζεται και αυτός ο ήλιος από τη φωτεινότητά του όπου αν το έβγαζες έξω στον ουρανό το σώμα αυτό με ένα χέρι μόνο δοξασμένο να δείξει στους ανθρώπους αυτό μόνο θα μπορούσε να κάνει όλη την ημέρα σε όλο τον κόσμο. Θα μπορούσε δηλαδή να φέγγει σαν τον ήλιο και να κάνει ημέρα. Τώρα συλλογή σου πόσο δοξασμένη θα είναι η ψυχή σου η οποία έχει να είναι όλη τεθεωμένη, όλη καταφυθισμένη μέσα στην άβυσσο των τελειοτήτων του Θεού που πάει να πει ότι καθώς το σώμα είναι ενωμένο με την ψυχή και τα δύο μαζί είναι ένας άνθρωπος, έτσι τότε η ψυχή θα είναι τόσο ενωμένη με το Θεό διαμέσου της ψυχής, θα είναι ενωμένο ανάλογα και το σώμα. Και αντιστρόφως, τόσο θα είναι ενωμένο ο Θεός με την ψυχή και δια της ψυχής, το σώμα θα είναι ενωμένο με το Θεό, ώστε ο Θεός να φαίνεται διαμέσου της ψυχής και του σώματος και όλα τα γνωστικά σημάδια του σώματος να νικηθούν από την επερβολή της δόξης και του φωτός, καθώς θεολογεί ο Νικηφόρος Μάξιμος και ο θεολόγος Γρηγόριος το ίδιο συνομολογεί όταν λέει ότι η ψυχή τότε θα γίνει ομού με το σώμα ένα πνεύμα και νους και θεός με το να καταποθεί από τη ζωή η φθορά και τρεπτότης του σώματος. Και πως το λέει και γενομένη συν τούτο εν σώμα και νους και θεός καταποθέντος υπό τη ζωή του θνητού τέ κεραίοντος. Και λοιπόν, ευκολότερα βέβαια μπορεί κανείς να περικλείσει μέσα σε μια φλούδα καριδιού τον ωκεανό, παρά να καταλάβει με την ασθενή φαντασία του τι πράγμα είναι ο παράδεισος. Καθώς λοιπόν ένα σενάρωτος δάσκαλος συνήθισε να λέει τούτο το ωραίο απόφθεγμα. «Παράδεισε, εμείς μπορούμε να σε κερδίσουμε, μα δεν μπορούμε να σε καταλάβουμε». Παράδεισος πάνω πει το να απολαμβάνει κανείς πάντοτε το Θεό και να βγαίνει από το βάθος των ιδιωτήτων του Θεού ένα εισόδημα αιώνιο ανεκδιηγή του ευδαιμονίας. Παράδεισος πάει να πει το να είναι η ψυχή ενωμένη με τέτοιο τρόπο με το Θεό καθώς είναι ενωμένο ο πυρωμένος σίδηρος με το πυρ ώστε σχεδόν να μην διακρίνεται το πυρ από το σίδηρο. Παράδεισος θέλει να πει, το να κάθεται κάποιος στο θρόνο της Θεότητος και να μετέχει στη Θεία Τράπεζα, δηλαδή να χαίρεται κατά μέθεξη και χάρη εκείνη την ίδια ευδαιμονία, την οποία ο Θεός χαίρεται κατ' ουσίαν, αυτός να τη χαίρεται κατά μέθεξη. Ο Νικόν, δώσω αυτό καθίσε μετεμού εν το θρόνο μου, ως καγό ενίκησα και κάθισα παρά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Μας λέει ο Κύριος στην Αποκάλυψη στο τρίτο κεφάλαιο, στον 21ο στίχο. Γι' αυτό λοιπόν και ο Δίος Μάξιμος είπε το εξής «Πάντα όσα ο Θεός και ο καταχάριν τεθεωμένος έστε, χωρίς της κατουσίαν ταυτότητος, ώστε όπου εκείνο το αγαθόν που ειδηνήθη να πληρώσει αρκετά πρώτου αιώνα στην καρδιά του άκουρα αγαθού ήτη του Θεού», αυτό το ίδιο έχει να πληρώσει αρκετά ανίσως αμέσως και την καρδιά ενός μακαρίου ανθρώπου. Ο μακαριώτης λοιπόν, ο μακαριώτης του παραδείσου, στην οποία θα καταξιωθείς αδελφέ εσύ να θεωρήσεις τη δόξα του Θεού, να βλέπεις δηλαδή, θεωρώ σημαίνει βλέπω τη δόξα του Θεού, η οποία θωριά είναι αυτή που κάνει μακάριους όλους εκείνους, κατά το μακάριο Αυγουστίνο, ο οποίος λέγει, «Μακάριος έσωμε ή γένομε εν το την συν δόξαν οράν». Ευχή δεκάτη τρίτη και πάλι λέει, «Αυτή είναι η τέλεια μακαριώτης, όλη του ανθρώπου η δόξα το να βλέπει το πρόσωπο του Θεού Του. Αν ίσως και ο Θεός ήθελε να σου φανερώσει λίγο κατ' λίγο όλες τις θείες τελειότητες και ωραιότητες αυτές, βέβαια δεν θα ήταν δυνατόν σε όλη την αιωνιότητα να σε κρατάει πάντοτε σε νέα και καινούργια θεάματα άξια θαυμασμού. Αλλά τι λογής θαυμάσιο θέαμα θα είναι τότε το να βλέπεις το Θεό εν το άμα όλων και εν το Θεό να βλέπεις και όλους τους λόγους των όντων, των αισθητών, των νοητών, των υλικών, των αείλων. Να βλέπεις μέσα στο Θεό όλα αυτά τα πάντα και για τούτο καλά είπε ο Γρηγόριο ο διάλογο. Τι ουχωρώσιν ή τον ορόντα πάντα ορόντε. Τι δεν μπορούν να δουν εκείνοι που βλέπουν αυτόν που βλέπει τα πάντα. Και ο Μέγα οροναφάντορ Βασίλειο τι λέει. Είπε περί των Μακαρίων ότι πάντα συμπεριλαμβάνουσι και κατανοούσι λόγος περί παρθενίας. Μολονότι και μόνη η θωριά του Θεού είναι που κάνει μακάριους τους μακάριους και όχι η θεωρία των άλλων, καθώς λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, «Μακάριος ο σε γινώσκον, είναι μακάριος εκείνος που σε γνωρίζει και τι τα άλλα αγνοών, παρόλο που μπορεί να αγνοεί τα άλλα πράγματα» ο δε και τα άλλα γινώσκον. Ου παρά τούτο μάλλον μακάριος, αλλά ή σε μόνον. Ο μακαριώτης του παραδείσου, στην οποίαν η μακάριοι θα είναι όμοι και ίσοι με τους αγγέλους και όχι οι παραβραχοί λατωμένοι αυτών. Και η Ιη του Θεού, καθώς είπε ο Κύριος, εις άγγελοι γάρισοι, και η Ιησύ του Θεού της Αναστάσεως, η οντες. Και καθώς είπε ο Μακάριος Αυγουστίνος, όταν ήδη ανακεκαλυμμένο προσώπο το πρόσωπόν σου οψόμεθα, τότε τι κολλήσιμη είναι παραβραχή των αγγέλων ελάτους ημάς. Ο Μακαριώτης του Παραδείσου, στην οποία η ζωή θα είναι μόνο ζωή χωρίς θάνατο, η χαρά μόνο χαρά χωρίς λύπη, η μέρα μόνο μέρα χωρίς νύχτα, η ευτυχία μόνο ευτυχία χωρίς καμιά δυστυχία. Εν συντομία, στην οποία τα καλά θα είναι μόνο καλά, χωρίς κανένα κακό. Και είπε πάλι ο Ιερός Αυγουστίνος, «Μακάριος εστίο έχων, πάνθ όσα θέλει και μηδέν φαύλων ή θέλων. Ω μακαριώτης του παραδείσου, στην οποία δεν θα έχουν καμιά χρία οι μακάρι από τον αισθητό ήλιο και από την αισθητή σελήνη για να τους φωτίζει, επειδή ο Θεός θα είναι για αυτούς αντί ηλίου και σελήνης για να τους φωτίζει αιωνίως. Δεν θα έχουν χρία απολύχνο για να φέγγει τη νύχτα, ούτε σπίτια για να κατοικούν, επειδή ο Θεός θα γίνει για αυτούς λίχνος και κατοικία. Και νύχτα δεν θα υπάρχει πια και δεν θα χρειάζεται λιχνάρι και φως ηλίου, γιατί ο ίδιος ο Κύριος θα φωτίζει αυτούς και θα βασιλεύουν στους αιώνας των αιώνων. Αποκάλυψης 22ο κεφάλαιο και πάλι λέει «Και ναόν ουκ είδα είναι αυτή, δεν είδα καμιά εκκλησία εκεί, διότι ο κεφαλαιο και παλι λεει και ναον ουκ ειναι αυτη δεν ειδα καμια εκκλησια εκει διοτι ο Παντοκράτορο ο Κύριος, αυτός θα είναι ο ναός της και το αρνίον. Και δεν θα χρειάζονται οι μακάρι αυτοί ούτε αέρα, ούτε φαγητό, ούτε πιωτό, ούτε κάτι άλλο επιθυμητό πράγμα του κόσμου αυτού, επειδή ο Θεός έχει γίνει για αυτούς αντί για όλα τα πράγματα, καθώς λέει ο Θεός Παύλος, ή ο Θεός τα πάντα εν πάση, το οποίο αυτό ερμηνεύει ο Θεολόγος Γρηγόριος λέγοντας «Έστε δε ο Θεός τα πάντα εν πάση εν το καιρό της αποκαταστάσεως». Ο μακαριώτης του παραδείσου, η οποία είναι το ολοϊστερνό και έσχατο τέλος, για το οποίο ο άνθρωπος και επλάστηκε για τη δημιουργίας και αναπλάστηκε με την έσαρκο οικονομία. Και γι' αυτό να πω με συντομία, ο μακαριώτης του παραδείσου, στην οποία οι μακάριοι θα βλέπουν την τρισήλιο θεότητα, τη δόξα του Πατέρα, του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Και θα πούν εκείνο που είπε και ο Φίλιππος, «Κύριε, δείξον ημίν τον Πατέρα και αρκεί όπως λέει ο Θείος Αυγουστίνος, και στην οποία ευρισκόμενος και εσύ αδελφέ, θα είσαι περισσότερο μακάριος, αλλά όχι μόνο μακάριος, θα είσαι η ίδια η μακαριώτης, καθώς το υπόσχεται ο Κύριος όταν λέει «Και δίσω σε αγαλία μα αιώνων, εφροσύνη γενναίες γενναιών» που λέει στον Ισαΐας, στο 60ο κεφάλαιο. Τώρα είναι δυνατόν αγαπητέ μου να πιστεύεις στέρεα αυτό τον παράδεισο και έπειτα να γυρεύεις να απολαύσει τον παράδεισο αυτό με τόση αμέλεια. Βλέπεις αυτή τη μακαριότητα. Αυτή αποκτάται με κόπους και μόχθους. Βλέπεις αυτή τη χαρά. Κερδίζεται με δάκρυα και θλίψεις. Εισπύρονται σγάρφοι συν εν δάκρυσιν εναγκαλιάσι θεριούσι λέει ο ψαλμός Βλέπεις αυτή τη δόξα του παραδείσου ω πόρος της είναι τα καλά έργα Εσύ γιατί αμελείς και δεν μεταχειρίζεσαι αυτά σε όλη σου τη ζωή ως πότε εκείνη η πατρίδα όλων των αγαθών θα υπολογίζεται σαν ένα τόπος αγνώριστος κοντά σε σένα ως πότε θα αλλάζεις όλο τον παράδεισο με μια συχαμερή ειδονή και θα εξουθενώνεις όλη την ουράνια δόξα σαν ένα τίποτα καθώς εκείνοι οι σχολοί οι Ιουδαίοι εξουθένησαν την αντίτυπο του παραδείσου Ιερουσαλήμ και καθώς λέει ο ψαλμός και εξουδένωσαν γιν επιθυμητήν. Ίσως να λες μέσα σου ότι μπορώ να απολαύσω και την παρηγοριά και τη χαρά του κόσμου αυτού και την παρηγοριά και τη χαρά του αιώνος εκείνου της μακαριότητος. Αλλά πόσο είσαι πλανημένος. Ο λόγος αυτός το αποδείχνει ο μακάριος Αυγουστίνος. Ο δυνατόν εν εκατέρωτο το αιώνι παρακαλήστε, ούτε τις δύναται εν και εν το μέλλοντι χέριν αλλά ανάγκη την ετέραν των παρακλήσεων απολέσε, ή την ετέραν βουλόμενος κτίσασθε. Να αποστραφείς λοιπόν τη χαυνότητα της γνώμης σου, την αδυναμία της πίστεώς σου και την ψυχρότητα της ζωής σου. Κάνε υπόσχεση να προτιμήσεις καλύτερα τον ίδιο το θάνατο, μόνο και μόνο για να πετύχεις ένα τόσο άπειρο αγαθό όπω είναι η Βασιλεία του Θεού. Βλέπεις και τους μοναχούς που με τα μάτια σου πόσο ψηλά είναι ο ουρανός τον οποίον έχεις να απολαύσεις λοιπόν κόπο χρειάζεσαι για να ανεβεί εκεί κόπο σε στην μου έως σου εισέλθω εις το γιαστήριον του Θεού ψαλμός σιγμαβήτα και επειδή ο Κύριος όσο από το μέρος του θέλει δραστικός να είναι μακάριος, όχι μοναχός του, αλλά μαζί με εσένα, παρακάλεσε τον να σου δώσει τη χάρη, να μην εμποδίσει εκ μέρου αυτόν τον εράζημιο σκοπό του και να συνδυναμώσει να ποθείς πάντοτε και να σπουδάσει να φτάσεις το γρηγορότερο σε αυτή την ανώτερη μακαριότητα, φωνάζοντας μαζί με τον Δαβίδ, όν τρόπον επιποθεί έλαφος επί τα σπηγά των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς σε ο Θεός. Συλλογή σου, αγαπητέ αδελφέ, ότι τον παράδεισο θα έχει να τον απολαμβάνει με τελειότητα. Με όλα του τα αγαθά και αυτή η τελειότητα θα προέλθει, θα είναι μάλλον μέρος μόνο από τις δοξασμένες δυνάμεις της ψυχής και του σώματος μέρος δε και από αυτά τα ίδια τα αγαθά που απολαμβάνεις, διότι τότε η καρδιά σου δεν θα είναι τόσο άθλια και τόσο στενάχωρη, όπου να μην μπορεί να δέχεται σένα και τον αυτό καιρό κάθε αγαθού την ειδονή. Αλλά ούτε και ο νους σου θα είναι τόσο στενός, που να μην χωράει να νοεί πολλά μαζί αντικείμενα νοητά, ούτε να τα νοεί αμφιβόλως, δηλαδή όχι καθαρά, καθώς είναι η κατάστασή σου τώρα στην παρούσα ζωή, στην οποία μόνο ένα πράγμα μπορείς να νοείς και τίποτα άλλο συγχρόνως και εκείνο αμφίβολα, ψηλαφώντας τα πράγματα σαν τυφλός, με συλλογισμού και συμπεράσματα και μη έχοντα την ακριβή αυτών κατάληψη. Αλλά η μεν καρδιά σου, δυναμωμένη από το φως της θεία δόξης, θα ξαπλώσει και ο τρόπο στον κόλπο τη, που να δέχεται το πλήρωμα της θεία χαρά του κυρίου, καθώ μα έταξε, είναι η χαρά η εμή, εν μην μένει, και η χαρά η πληρωθεί. Ιωάννη Ιωταέψιλον -Ε. Ο δε νου σου, ενδυναμωμένο από το άπειρο εκείνο και υπερφυσικό φω του Θεού, τόσο θα πλατείνει στη θεωρία των θείων προσόντων και ενεργειών του Θεού, ώστε να γίνει ένας άναρχος και ατελεύτητος και άπειρος κατά χάρη νους, καθώς είναι άναρχος και ατελεύτητος και άπειρος κατά φύσιν, ο υπ' αυτού θεωρούμενος Θεός. Όπως μας λέγει ο Θεοφόρος Μάξιμος, ερμηνεύοντας εκείνο το Αποστολικό όπερι του Μελχίσεδεκ, δηλαδή αυτό που λέει «Μήτε αρχή ημερών, μήτε τέλος ζωής έχων» και με μόνο απλή επιβολή έχει να νοεί πολλά, πολλά νοητά αντικείμενα και να τα νοεί ακριβώ, χωρίς συλλογισμού και συμπεράσματα, καθώς νοούν οι άγγελοι κατά τους θεολόγους. Όθεν ανήσεως και το καταλάβει ο νους λίγον τί του Θεού, είναι μεγαλειώδης μακαριώτης. Κατά τον Ιερό Αυγουστίνο, Θεού δε ποσόν όποιος ψηλάφισε δηλαδή κάτι από το Θεό είναι μακάριος. Πόσο ασύγκριτα τότε θα είναι ο νου σου μακάριος που θα έχει να γνωρίσει καθαρότατα και τελειότατα το Θεό χωρίς έσωπτρο, χωρίς καθρέφτη και προκαλήματα. Και ο πρώτος των θεολόγων, Ιωάννης μας λέει πως αν φανερωθεί «Ο μη αυτό εσώμεθα, ότι εσώμεθα ο καθώς εστί». Τον οποίον, τούτο ρητόν Ιωνί, ερμηνεύων ο δεύτερος θεολόγος Γρηγόριος λέει, «Και το εκείθεν τα μη ευσώμεθα, εινατάφτυν σχόμεν της φιλοπονίας την επικαρπίαν, όλην την Αγία Τριάδα, όλην την έλαμψη της Αγίας Τριάδας, ή σε εστί και ία και όσοι ή θέμις του το υπήν. Δηλαδή, πάλι τα ουράνια αγαθά όπως έχεις να απολαμβάνει, δεν θα εμποδίσουν ένα το ένα το άλλο για την απόλαυσή τους, καθώς εμποδίζουν τα αγαθά του κόσμου, αλλά με τον ενεφίσεως πνευματικής και αήλου θα απολαμβάνονται όλα μαζί και πάλι όλα θα δίνουν τόπο ανάμεσά τους το ένα στον άλλο για να κάνουν εμάς που τα απολαμβάνουν μακάριους και ευδαίμονες. Και ακολούθως θα πλουτίζουν κάθε στιγμή από μια αιωνιότητα τρυφών, ανεκλάλητων και αθάνατων. Και τούτο μας το λέει το Πνεύμα το Άγιο στον ουρανό, εμπρός στο θόνο του Θεού, που είναι μια θάλασσα ιάλινη, όμοια κρυστάλλο, αποκάλυψη τέταρτο κεφάλαιο, για να μάθουμε ότι καθώς ο καθαρός και διαφανής κρύσταλλος δεν εμποδίζει τα μάτια από το να βλέπουν αλλά τα δυναμώνει και δεν σκεπάζει τα εναυτό ευρισκόμενα σώματα αλλά τα κάνει να φαίνονται ωραιότερα, έτσι είχε κάθε καλό στον Παράδεισο δεν θα εμποδίζει τους μακάριους από την απόλαυση άλλου αγαθού, αλλά θα τους δώσει τόπο και ελευθερία να απολαμβάνουν σε κάθε στιγμή κάθε λογή και εφροσύνη. Τι λέω, οι μακάριοι δεν έχουν μόνο να απολαμβάνουν με τελειότητα τα δικά τους αγαθά, αλλά ακόμη και τα αγαθά όλων των άλλων μακαρίων των κοινωνιών της αυτής δόξης, διαμέσου της αγάπης, διότι εκεί η αγάπη του Θεού θα είναι εν παντή τρόπο τέλεια, που αν ίσως και ήταν δυνατόν να μεταξύ τους μακαρίους να βρεθεί κανένα ελάττωμα, αυτή η παρευθύνση θα το σκεπάσει. Για τούτο εκεί είπε ο Παύλος ότι η αγάπη είναι μεγαλύτερη της πίστεως και της ελπίδος. Μίζον δε τούτον η αγάπη, λέει προς Κορινθίους. Διότι αγαπητοί, η πίστη και η ελπίδα εις το μέλλον τα αιώνα δεν είναι, αλλά μόνο η αγάπη μένει. Τώρα, εκεί που είναι όλοι οι Άγιοι, όλοι οι Βασιλείς, όλοι οι γεμάτοι καλοσύνη και σοφία, που συνδέονται με φιλία Ανίκαστοι, και αγαπούν ένα τον άλλον σαν τον εαυτό τους, είναι φανερό ότι όσοι είναι οι κοινωνοί που ταύτα πάντα μετέχουν, τόσοι θα είναι και η παράδειση. Λοιπόν, στο χάσου τώρα, αδελφέ, τι λογή σε θα είναι τότε μέσα στην καρδιά σου, για τη λίγη δούλευση που έκανες εδώ λίγες μέρες προς το δεσπότη. Τι λογής λαμπρότητα θέλει να έχει ο νου σου και όλες οι δυνάμεις της ψυχής σου για τη φύλαξη που έκανες των εντολών του Θεού. Επειδή και έχεις να ευρεθείς καταβυθισμένος σε έναν ωκεανό τον τρυφών, τον οποίων η γλυκύτητα δεν θα γεύεται λίγον κατ' ολίγον, αλλά όλοι μαζί επειδή θα είσαι όλος γεμάτος και υπεργεμάτος από εκείνο το πλήρωμα της μακαριότητος. Και επειδή σχεδόν όλες θα μένουν μέσα στον εαυτό σου ευτυχώς και όλος στο Θεό θα βρίσκεσαι και εξιστικός όλος εαυτού και αρπαγμένος όλος εις τον Θεό. Για τούτο είπε και ο Ριός Αυγουστίνος ότι ο Ιουράνιος μακαριώτης είναι τόσο τέλειο αγαθό, που την επιθυμία του ανθρώπου αναπαύει πληράστατα, διότι κατά άλλων τρόπων δεν είναι αυτή τον εφετώνια κρότης, αν ίσως έμενε τι περισσότερον να επιθυμήσει η καρδιά του ανθρώπου. Τίποτε άλλο δεν μένει που να επιθυμήσει η καρδιά του ανθρώπου» και πάλι είπε επίγαρ γάρ άκρον αγαθών ή και παν αγαθών ουκ έχει την ως, αν επιθυμήσει εν η ψυχή το παν και εκτιμένη». Κι ο Δαβίδ αναφώναξε «Χορταστήσομαι το φθήνες μη την δόξη σου». Είμαι γεμάτος και χορτάτος βλέποντας τη λάμψη και τη δόξη σου Θεέ μου. Και ο Θεολόγος Γρηγόριος «Ο Περαιστή της Εσυτητής ο Ήλιος, τούτο ο Θεός της νοούση και της νοουμένης». Λοιπόν, τώρα είναι δυνατόν να ελπίζεις, αγαπητέ, ότι έχεις να αποκτήσεις τόσα μεγάλα πράγματα σε τόσο λίγο καιρό τη ζωή σου και έπειτα να ξοδέψεις και αυτό το λίγο για τη μέρημνα του κόσμου και να σύρεσαι από τα λεπορείες και οι Είναι δυνατόν να αφήνεις πλέον την καρδιά σου να δηλιάζει πως έχεις να λάβεις λίγη σκληραγωγία και για λίγο κόπο την απόλαυση του παραδείσου. Αχ, αδερφέ μου, και δεν ξέρεις πως μια τέτοια σκληραγωγία, ένας τέτοιος κόπος που σου προξενεί, θα σου προξενήσει μάλλον στο μέλλον τόση δόξα. Δεν πρέπει να ονομάζεται ολότερα σκληραγωγία και κόπος. Ω, μακάρι οι δρότες σου είναι, αδερφέ, διότι θα φέρουν τόση ανάπαυση, Μακάρια πονέκοροψη των παθών σου, η οποία θα σου προξενήσει τόση χαρά. Μακάρια η ταπείνωσή σου και κάθε άλλη αρετή που θα εργαστείς, διότι αυτές θα μεταβληθούν σε μεγάλη τιμή. Και τι θέλει είναι αδερφέ το να κοπιάσεις εδώ για λίγες τέτοιες μέρες με το να καταφρονηθείς με τον αστεναχωρηθεί, με τον αθλιβεί, μια μόνο ώρα του παραδείσου είναι αρκετή να πληρώσει κάθε σου βάσανο με άπειρο κέρδο. Όπω λέει ο ψαλμοδό, κρίσον ημέρα μία εν τεσαυλέ σου υπέρ χιλιάδα. Καλύτερα μια μέρα στην αυλή σου, Θεέ μου, παρά χιλιάδες ημέρες εδώ. Και ένα μόνο γλυκό και γαλήνιο βλέμμα που θα σου δώσει ο Κύριος μας, αξίζει για μύριος θανάτους που θα έπαιρνε για αυτή του την αγάπη. Συλλογή τώρα και μέτρησε τι λογής καταφρόνηση έκανε στο παραδείσου και πώς τόσο ως τώρα τον λυσμόνησες και τον έβγαλες έξω από τη θύμησή σου σαν να μην ήταν αυτός η αληθινή σου πατρίδα η κατοικία σου και η τέλεια ανάπαυσή σου ακόμα κάνε την απόφαση, από εδώ και μπρος, η πρώτη σου ενθύμηση να είναι ο παράδεισος. Αν κλείνεις τα μάτια σου για τον ύπνο, να θυμάσαι τον παράδεισο. Αν περπατάς, αν δουλεύεις, αν ό,τι άλλο κάνεις, να θυμάσαι τον παράδεισο. Διότι αυτή η ενθύμηση του παραδείσου σε κάνει να καταφρονείς όλου του κόσμου τα πράγματα και να μην ζεις με το κορμί στον κόσμο αλλά να βρίσκεσαι με τον νου στον ουρανό. Και ποιος ξένος δεν θυμάται την πατρίδα του, ακόμα και όταν αυτή είναι η πλέον ευτελής και ταπεινή, και εσύ ξένος όν σε αυτόν τον κόσμο, πώς δεν πρέπει να θυμάσαι την ουράνια σου πατρίδα, διότι εμείς δεν έχουμε άλλη πόλη να μείνουμε, αλλά τη μέλουσα επιζητούμε». Ποιο ζώο, ποιο πτηνό δε θυμάται πάντοτε την κατοικία και τη φωλιά του όταν λείπει από αυτήν. Και γάρ στρουθίον έβρε αυτό οικίαν και τριγών νοσιάνε αυτή ούθυση τα νοσιά αυτής, όπως λέει ο Δαβίδ. Και εσύ όπου έχεις κατοικία, τα αγαπητά σκηνώματα του παραδείσου, πώς δεν πρέπει να τα θυμάσαι και να λίγο θυμά γι' αυτά η καρδιά σου λέγοντας με το βαθύ αυτό στεναγμό, όπως λέει ο Δαβίδ, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα τα του Κυρίου. Και οι Εβραίοι, όταν σκλαβώθηκαν στη Βαβυλώνα και έχασαν την αγαπημένη τους πόλη την Ιερουσαλήμ, τόσο πολύ πόνουσε η καρδιά τους γι' αυτήν, ώστε για να τη θυμούνται συχνά την σκάλιζαν ο καθένας στην πέτρα του δαχτυλιδιού του, καθώς λέγουν και οι ερημενευτές. Κι όσες φορές έβλεπαν το δαχτυλίδι εκείνο στο δεξί του χέρι, ελάμβαν αναφορμή να θυμούνται την επιθυμητή εκείνη πατρίδα. Για τούτο και σαν κατάρα έλεγαν το λόγο, «Αν σε στο Ιερουσαλήμ, να λησμονηθεί το δεξί μου χέρι». Πόσο μάλλον σύ, αδερφέ, σκλάβος όντας τον κόσμο εδώ, πρέπει να πονάς για την άνω Ιερουσαλήμ, να τη θυμάσαι συχνά. Αυτή την όντω πατρίδα σου, τη γη τη ρέουσα μέλη και γάλα, την πεποθυμένη άνω Μη σε παρακαλώ, μη φανείς χειρότερος από τους Εβραίους κατά τούτο, αλλά στο εξή ένα πράγμα μόνο να ζητάς, μια μόνη επιθυμία να έχεις, πώς να κερδίσεις τον παράδεισο, λέγοντας μαζί με τον προφήτη, μίαν ή τη παρακυρίου, ταύτην ζητώ, το κατοικίν ενίκο κυρίου, πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αντί για δαχτυλίδι, να έχεις εσύ το σημάδι του παραδείσου των ουρανών. Εκεί ένα σημάδι του παραδείσου είναι, και όσε φορέ βλέπει τον ουρανό, να θυμάσαι την ουράνια σου πατρίδα και να λε αγαπητικά προ αυτήν. Πότε, ο ποθητή μου Ιερουσαλήμ, και γλυκίτα την πατρίδα μου, πότε θα έρθω να αναπαυθώ, να απολαύσω τα κάλλη σου και τα καθά σου, πότε θα απολαύσω τη δόξα σου και το φω σου, πότε θα δω μέσα σε σένα το Θεό μου, και ολοψύχο θα χαρώ Πότε ήξω και οφθίσω με του προσώπου του Θεού, λέει ο ψαλμό, μία αλφα. Φωνάζω λοιπόν με τον Δαβίδ, επιθυμεί και κλείπει η ψυχή μου. Πότε ήξω οφθίσω μέση, τι εμίευρο εφροσύνη, φωνάξω σ'ε, και μαζί με τον Ιερό Αγκουστίνο να πω, τέλο πάντων, ευχαρίστησε τον Κύριο που σου ετοίμασε τόσα αγαθά στον Παράδεισο και παρακάλεσε τον μόλις σου την καρδιά να σε κυβερνάει σε τρόπον ώστε από τώρα και στο εξή να μην μακρύνεις ποτέ από τη στράτα εκείνη που σε οδηγεί στην κληρονομιά του Παραδείσου. Αυτή η στράτα είναι η υποταγή και η φύλαξη των θείων του εντολών. Η θέληση σε στην ζωήν, τήρησον τα σεντολάς. Ματθαίος Ιώτα Θήτα Συλλογή τώρα αδελφέ μου, ότι όλα τα αγαθά που έχεις να απολαύσεις στον ουρανό και με τόση τελειότητα, θα τα απολαύσεις και αιώνια. Ποιος όμως μπορεί να καταλάβει πόσο βάρος και πόση αύξηση προσθέτει στον παράθυσο αυτή η τη. Αν ίσως και κάθε αγαθό, τόσο περισσότερο τιμάται, όσο περισσότερο διαμένει και διατηρείτε, τόσο απειρος περισσότερο θα τιμηθεί αυτή η ευδαιμονία του παραδείσου, η οποία κοντά που είναι άπειρος, είναι μαζί και παντοτινή. Αν ίσως κάθε υπόθεση και εκεί στον ουρανό ήταν παντοτινή μόνη η πνευματική ειδονή, της πλέον κατώτερης αισθήσεώς μας και όχι όλες οι ειδονές, πάλι έπρεπε με κάθε δίκαιο αυτή η κατώτερη πνευματική ειδονή να προκρίνεται από όλη την ευδομονία όλων ομού των μακαρίων, αν δηλαδή αυτή η ευδομονία δεν ήταν παντοτινή, αλλά είχε να τελειώσει μια φορά. Τώρα συλλογή σου τη λογής θα είναι εκείνη, το να δεχτεί στην καρδιά σου μια απόλαυση ακατανόητη μεγάλη για την πλουσιότητα όλων των αγαθών, ατελείωτη μέσα στο τρέξιμο όλων των αιώνων. Αυτή η μακαριότητα θα είναι τέτοια, που διαμέσου αυτής θα έχεις περισσότερη δονή σε γένος αγαθού, παρά τους πόνους που δοκιμάζεις στο γένος του κακού, όλοι μαζί κολλασμένοι ώστε που μια στα λαγματιά εκείνης της άπειρης χαράς και γλυκύτητος, την οποία θα καταβυθιστεί στον παράδεισο, θα ήταν αρκετή, αν έπεφτε στον Άδη, να καταγλυκάνει όλα τα βάσανα των κολλασμένων. Γι' αυτό έλεγε και ο Μακάριος Αυγουστίνος για τον Απόστολο Πέτρο, όταν ήταν στο Θαβόριο Όρος, και από τη γλυκύτητα εκείνου του Θείου Φωτός είχε μεθύσει και είπε, «Καλό εστί ημάς, όδε είναι» είναι καλό να μείνουν εδώ, να μείνουμε όλοι εδώ. Μια σταγόνα γλυκύτητα σε γεύσα το αυτό και ήταν σαν να πήρε όλη τη γλυκύτητα. Τι αν είπε, το μέγα εκείνο τη γλυκύτητα πλήθο τη τη θεότητο σε γεύσα το, ο περέκρυψα τη φοβουμένησε. Και αν ίσω δεν είναι χαρά η ανάπαυση σε τούτο τον ταλέπορο κόσμο δεν υπάρχει, η οποία να μην αποκατασταίνεται γρήγορα από μια λύπη και ένα βάσανο και να μεταβάλλεται. Στο χάσου λοιπόν τι λογής μεγάλο πράγμα. Στο χάσου λοιπόν τι λογής πράγμα είναι εκείνο το αγαθό της μακαριότητος το οποίο είναι πάντοτε νέο και έχει να σε κατασταίνει ακολούθως πάντοτε μακάριο στους ατελεύτητους αιώνε. Τώρα, γιαδες αγαπητέ μου, σε πόσα είσαι χρεώστη στον Ιησού Χριστό, ο οποίος έγινε δούλος, για να μπορείς εσύ να βασιλεύεις μαζί με Αυτόν, στην αιώνια μακαριότητα, και ανέβηκε πάνω σε ένα σταυρό γεμάτο από θλίψεις και ονειδισμούς ανεκδίηγητους, για να ανεβεί εσύ επάνω στο θρόνο του. Λοιπόν, ποια διαβολική αχαριστία θα είναι αυτή που θα σε κάνει να μην τον αγαπάς και ποια αχαριστία πλέον παρά διαβολική θα είναι το να τον βλέπεις ακόμα και με τις αμαρτίες σου. Τι λόγεις εφευρήματα εφεύρεις και ο Κύριος και έχει εφεύρει μέχρι τώρα τη δημιουργία εκ του μη την έσαρκο οικονομία, την αιώνια μακαριότητα, για να κάνει εσένα να αποφασίσεις να δουλεύεις σε αυτόν μόλις σου την καρδιά. Και εσύ πόσο λίγο υπολογίζεις τη δούλευση αυτή. Ποιο χάρισμα μεγαλύτερο μπορούσε να σου τάξει ο Θεός από την αιώνια μακαριότητα, λέει ο Ιερός Αυγουστίνος, ότι ο Θεός τρία πράγματα μόνο δεν μπορεί να κάνει τελειότερα, μόνο που είναι παντοδύναμος. Την ανθρωπότητα του Χριστού, τη θεομητηρική αξία της Παρθένου και την αίδιο απέραντη δόξα των μακαρίων. Και εσύ τώρα, αδερφέ, ποια απόκριση δίνει σε αυτό το μέγα χάρισμα, μόνο αδερφέ, ότι ο μεν διάβολος φωνάζει «Δουλέψτε με και εγώ θα σας βασανίσω εδώ και εκεί θα σας πληρώσω με μια αιωνιότητα βασάνων μέσα στην κόλαση». Ο δε Κύριος μας κηρύττει «Αγαπάτε με και εγώ αφού ανταμείψω εδώ την αγάπη σας με πολλά χαρίσματα θα την πληρώσω εκεί με μια αιωνιότητα πύρων αγαθών» και μόλο του το βρίσκονται πολλοί που προτιμούν να δουλεύουν καλύτερα το διάβολο και αποστρέφονται την αγάπη και τη δούλευση του Κυρίου. Αλλά εσύ αδερφέ που είσαι τόσο ευεργετημένος από το Θεό με τη δημιουργία Του, τόσο δυναμημένος από τη χάρη της ενσάρκου οικονομίας Του, τόσο φωτισμένος από την πίστη και την ελπίδα της αιωνίου μακαριότητος, να μην υποφέρεις να γίνεις ποτέ ένας από αυτούς τους τρισάθλιους. Μην το υποφέρει εσύ, όπου κλήθηκες να γίνεις Θεός και Υιός Θεού, να πεθάνεις σαν ένας άνθρωπος υλικός και να γκρεμίζεσαι στα κακά όπως ένας δαίμονας. Εγώ είπα, θεείεστε και οι υψείς του πάντες. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκεται και ως εις των αρχόντων πίπτεται. Μην το υπομένει, εσύ που κτίστηκε για τον Ιωαννό, να κυλιάσαι τώρα σαν χείρο μέσα στη λάσπη. Εσύ, ο ιό τη Άνω Ιερουσαλήμ, τη Άνω Σιών, ο τίμιο και λαμπρό σαν το χρυσάφι, να γίνει σε άτιμο και οστράκινο. Η Ισιών, η τίμη και η Περμένη, εν χρυσίο, πώ ελογίστησαν η σαγκία οστράκινα και εσύ αδερφέ που μέλεις να λάμψεις σαν τον ήλιο στον παράδεισο, να μαυρίζει από τις αμαρτίες σαν άσβολος, σαν κάπνα, εσκότησεν υπέρ ασβόλην το είδος αυτών. Θρύνει τέταρτο κεφάλαιο. Λέγουνε κάποιοι ιστορικοί ότι ο Λέοντας, ο βασιλιάς των τεντραπόδων, αφήνει να τον δένουν με ένα λεπτό σκηνάκι και υποφέρει να τον σέρνουν εδώ και εκεί ακόμα και ένα μικρό πεδάριο. αλλά αν τύχει και περάσει από κάποια βρύση ποταμό και δει στο νερό μέσα τη βασιλική μορφή του παρευθεί στη μόνη και συντρίβει τα δεσμά φωνεύει εκείνον που τον σέρνει και φοβερά βρυχόμενος τρέχει δρομέως στα δάση έτσι κάνει και εσύ αγαπητέ το άλογο αυτό ζώο εσύ ο κι αν ως τώρα και σε έδεσε ο διάβολος με διάφορα πάθη και αμαρτίες και σε σέρνει όπου θέλει, από τώρα κι ύστερα ενθυμίσου τη βασιλική εικόνα που έχεις. Να ντραπείς που έκανες τόσο λίγο λογαριασμό της αξίας σου και της αιωνίου μακαριότητος που σε περιμένει. Να γανακτήσεις εναντίον του εαυτού σου και της θελήσεώς σου που σε παρακίνησε να απορρίψει αυτή τη βασιλική αξία για μια φαντασία που σε έβαλε σε κίνδυνο να χάσει την κληρονομιά του παραδείσου και να μην μπορείς πλέον να την αποκτήσεις. Και πες στο διάβολο και στον κακό λογισμό που σε πειράζει να αμαρτήσεις «Εγώ είμαι του Θεού, βασιλιάς και ιός. Εγώ καλέστηκα για να γίνω κληρονόμος μιας αιωνίου βασιλείας». Για μένα είναι ετοιμασμένο από καταβολή κόσμου ένα ατελεύτητος παράδεισος και μια παντοτινή μακαριώτη. Και γιατί, γιατί να καταδέχομαι να με κυριεύουν τα άλογα και συχαμερά πάθη, γιατί να υποφέρω να με κάνω διάβολο σαν ένα παιχνίδι με στην αμαρτία, καθώ έκαναν οι αλόφιλοι τον αντιρωμένο εκείνο Σάμψον, α σπάσω τα δεσμά παθών που με νικούν και ας φύγω από τα χέρια του διαβόλου και της αμαρτίας. Δεν θέλω να υπακούσω πλέον, όχι διάβολε, δεν θέλω να αμαρτήσω. Και τέλος πάντων, παρακάρεσε αδερφέ τον Κύριο να κάνει εκείνη την άπειρη αγάπη για την οποία προκαταβολείς κόσμου σου ετοίμασε τη βασιλεία του και για εκείνο το κατάπικρο πάθος με το οποίο σε έκανε άξιο της βασιλείας του, να σου δώσει τώρα τη χάρη του για να μην υστερηθείς τότε εκεί από αιτία δικιά σου τη δόξα του. Αλλά να την κρατάς πάντοτε στέρεα στην εθίμησή σου και με νέους κόπους και έργα θεάρεστα να ετοιμάζεσαι κάθε μέρα και να την λάβεις λέγοντας «Κύριε, ελθέτω η βασιλεία σου». Ματθέος εκτο κεφάλιο στις 16